Η τέταρτη ενότητα προσφέρει πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής ψηφιακών εργαλείων σε τυπικές τουριστικές εμπειρίες, καθώς και ορισμένες οδηγίες σχετικά με τα εργαλεία που μπορείτε να επιλέξετε στο πλαίσιο αυτό. Το πρώτο μέρος της ενότητας εξετάζει τις δυνατότητες των κωδικών QRs γνωστών και ως QR Codes, των φωτογραφιών 360 μοιρών, ηχητικών οδηγών που μπορούν να σας βοηθήσουν να τροποποιήσετε τις αφηγήσεις σας προς το καλύτερο και να βελτιώσετε τις οπτικές πτυχές της περιήγησης στην πόλη σας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας στον τουρισμό. Το δεύτερο μέρος της ενότητας έχει στόχο να σας βοηθήσει να βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε μια συναρπαστική αστική περιήγηση μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, και στην ενότητα αυτή θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε γνώσεις που αφορούν τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, όπως κυνήγι θησαυρού, διάφορων αποστολών, στοιχείων κλειδιών, καθώς και ορισμένων ψηφιακών εργαλείων που είναι χρήσιμα σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QRs, της επαυξημένης πραγματικότητας και πολλών άλλων. Θα μάθετε επίσης περισσότερα για το σχεδιασμό δειγματολογικών ερευνών που μπορούν να εμπλουτίσουν το τουριστικό σας προϊόν, μέσω της αξιολόγησης και της βελτίωσης πτυχών των αστικών σας περιηγήσεων. Η ενότητα αυτή προσφέρει επίσης τουλάχιστον 6 νέα εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας στη δημιουργία μιας τοπικής εναλλακτικής περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QRs, των φωτογραφιών τόσο 360 όσο και 180 μοιρών, της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, των διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων γνωστών και ως podcast και των ηχητικών οδηγών. Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε μια ποικιλία σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάζετε με πιο εναλλακτικούς τρόπους τις αστικές σας περιηγήσεις και να βελτιώσετε το προφίλ σας ως εξερευνητής πόλεων.